στη ΛΑΡΠΟ, των εργαζόμενων της ΛΑΡΠΟ. Για ποιο λόγο? Εδώ, πέρα από την ομάδα που υπήρχε παλιά, το ΣΥΡΟΣ που υπήρχε παλιά εδώ στην περιοχή, η ομάδα μας ενεργοποιήθηκε τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία πάνω από 10 χρόνια βέβαια, αλλά βλέποντας το τι γίνεται στη Λαρίνα δεν μπορούσαμε να μην συγκινηθούμε, όχι απλά με την έννοια ότι πονάμε μόνο εσάς ή τον τόπο μας κλπ, αλλά και να θυμώσουμε και να αγχωθούμε με το τι πρόκειται να γίνει. Είμαστε δίπλα στους εργαζόμενους της ΛΑΡΚΟ για τις οικογένειές τους, γιατί και εμείς είμαστε από εδώ, από την περιοχή. Είμαστε άνθρωποι σαν και εσάς, δηλαδή άνθρωποι εργαζόμενοι, οι αγρότησες, οι μικροεπαγγελματίες, γυναίκες που δουλεύουν στα ψάρια, γυναίκες που δουλεύουν σε τέτοιες δουλειές που υπάρχουν εδώ στην περιοχή. Τα εισοδήματά μας είναι ανάλογα ολονών, δεν υπάρχει κανένας εδώ που να είναι ποδοσάκης, μια και λέμε και ποδοσάκης. Τέλος πάντων, ένας λόγος είναι αυτός. Ο δεύτερος λόγος που είμαστε εδώ από την αρχή των αγώνων, εδώ τα δύο τελευταία χρόνια, είναι γιατί η ΛΑΡΚΟ είναι μια πάρα πολύ σπουδαία επιχείρηση. Και επειδή αυτοί προσπαθούν με διάφορους τρόπους, με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που έχουν, με τον τύπο, με ό,τι έχουν στα χέρια τους, να αποδείξουν ότι η ΛΑΡΚΟ είναι άφηση, δεν υπάρχει κυνηγισμιογόνα. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει αυτό το εργοστάσιο ως παραγωγή και ως ζωντανός οργανισμός, όχι μόνο για την περιοχή, για την Ελλάδα, ακόμα και για την Ευρώπη, μια και είναι μοναδικό σε ό,τι έχει να παράγει και σε ό,τι έχει και όπως μπορεί να εξελιχθεί. Όχι σε αυτό που είναι, αλλά σε αυτό που μπορεί να εξελιχθεί, που το λέμε εδώ και χρόνια τέλος πάντων, όσοι εργάζονται και την πονάνε εδώ πέρα. Επίσης, αυτό που συμβαίνει στη ΛΑΡΚΟ, και θα πρέπει να το καταλάβουμε όλοι μας, γιατί δεν το καταλαβαίνουμε κιόλας όταν το ζούμε, είναι ότι οι αγώνες των εργαζομένων εδώ είναι φάρος για τους εργάτες όλης της Ελλάδας. Όλοι περιμένουν να δουν τι θα γίνει στη ΛΑΡΚΟ. Και σε εμάς ακόμα μας έχουν πάρει πάρα πολλά τηλέφωνα τέλος πάντων, μας ρωτάνε, ανησυχούν ο κόσμος κλπ. Όλοι περιμένουν να δουν τι θα γίνει στη ΛΑΡΚΟ. Οι αγώνες που έχουν δώσει οι εργαζόμενοι όλα αυτά τα χρόνια και με τη συμπαράσταση την αλληλεγγύη ακριβώς των άλλων εργαζομένων, σωματείων, συνδικαλιστικών οργανώσεων κλπ, εμάς των γυναικών, είναι ακριβώς φάρος, αυτό που είπα και από την αρχή, που δείχνει το δρόμο και στους άλλους εργαζόμενους. Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα εδώ και το αποδεικνύει ακριβώς και το πώς συμπεριφέρονται κάποιοι που προσπαθούν να αποκρύψουν το τι γίνεται ή να αλλοιώσουν ακριβώς αυτά που λέγονται τους εργαζόμενους. Το αποδεικνύουν τα διάφορα τέλος πάντων δημοσιεύματα που βγαίνουν και έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία το πώς θα δουλέψουμε εμείς και πώς θα αντιδράσουμε. Γιατί όλοι περιμένουν την αντίδρασή μας. Και οι μνηστήρες που έχουν έρθει εδώ για το συγκεκριμένο γάμο, τέλος πάντων το συγκεκριμένο προξενιό, και η κυβέρνηση προφανώς, γιατί αυτούς εξυπηρετεί, δεν εξυπηρετεί εμάς, ούτε πονάει για μας καθόλου, το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά αυτό. Μάλλον το βλέπουμε διαχρονικά να συμβαίνει και όχι μόνο αυτή, και από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, η επαξίωση του χώρου και της επιχείρησης είναι καταφανής. Και επίσης είναι αυτό που περιμένουν από εμάς οι περίοικοι, οι εργαζόμενοι στην περιοχή, δηλαδή το τι θα συμβεί σε όλους αυτούς. Δηλαδή, με πάρα πολλούς ανθρώπους που μου μιλήσει τι θα γίνει με τα μαγαζιά, τι θα γίνει με τα σχολεία. Όλοι δηλαδή είναι σε μια αναστάτωση. Γι' αυτό και ένας λόγος παραπάνω ακριβώς είναι το τι θα κάνουμε εμείς από εδώ και πέρα. Τέλος πάντων, αποφασίζουμε για το μέλλον το δικό μας, και όχι μόνο το δικό μας και των παιδιών μας, αλλά αποφασίζουμε για το μέλλον της περιοχής και της χώρας. Με τις κινήσεις που θα κάνουμε εμείς από εδώ και πέρα, με τη στάση που θα κρατήσουμε εμείς από εδώ και πέρα. Αντλούμε δύναμη από το δίκαιο μας, από τα παιδιά, από τους γονείς μας, από τους συντρόφους μας, από τους ανθρώπους που έχουν χαθεί από τη ΛΑΡΚΟ, που έχουν τραυματιστεί από τη ΛΑΡΚΟ, που έχουν πάθει διάφορες επαγγελματικές ασθένειες από τη ΛΑΡΚΟ. Διεκδικούμε τη ζωή που αξίζει σε εμάς και στα παιδιά μας.